λίγο και εδώ, λίγο μάκρυ. Θα πάρει με βαριά καρδιά, με την έννοια ότι είναι το best goal, συγχαρητήρια, αλλά θα ήθελε να συνδυάσει ίσως και με επιτυχία αποτελέσματα. Of course, ναι, σίγουρα αυτό το βραβείο αφορά ένα γκολ που μπήκε τον προηγούμενο μήνα και τον προηγούμενο μήνα η κατάσταση στην ομάδα και οι εμφανίσεις σίγουρα ήταν καλύτερες. Τα τρία τελευταία παιχνίδια στο γήπεδό μας στο πρωτάθλημα αγωνιστήκαμε με ομάδες εντός εισαγωγικών μικρότερες, οι οποίες δεν καταφέραμε να σπάσουμε την άμυνά τους, γιατί είναι ομάδες οι οποίες έρχονται στο γήπεδό μας και παίζουν τη ζωή τους, ας πούμε, για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα και εμείς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Στο Europa League είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όπως έχετε δει, όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Ακόμα και η Καμπάλα χθες είχε μια πολύ καλή απόδοση, ήταν πολύ συμπαγής. Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή για όλους μας. Έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε στις προπονήσεις για να βελτιώσουμε τα σημεία που δεν είμαστε καλοί και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Βλέποντας τον κόλπο που έβαλε με την Τόρνη, θυμόμενος και ο κόσμος να θυμάται εκείνο τον Πάουξ, εκείνο τον Ερμίζη, σαν μια άλλη ομάδα, τι είχε αλλάξει τόσο πολύ μέσα σε 1,5 μήνα, υπάρχει αυτή η μεταμόρφωση, που να μην μεταμόρφωση τώρα. Okay, it's difficult to say because as you say it's the same team. Είναι δύσκολο να πούμε το τι έγινε, γιατί είμαστε η ίδια ομάδα, είμαστε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι το σημείο κλειδί σε αυτή την πορεία είναι τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος με θεωρητικά μικρότερες ομάδες που θέλαμε πολύ να κερδίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε και στην πορεία ήρθε και η πίεση. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε μια αρκετά νεανική ομάδα και ίσως κάποιες στιγμές να μην μπορούμε να διαχειριστούμε με καλό τρόπο την πίεση και μέσα στο παιχνίδι ίσως να μην είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να σκεφτόμαστε πράγματα που μπορούν να συμβούν εκτός αγωνιστικού χώρου. Το τελευταίο παιχνίδι δεν θεωρώ ότι ήταν το ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι παίξαμε πολύ καλά, αλλά προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι ποδοσφαίρου, το παιχνίδι που μας χαρακτηρίζει. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και στο ποδόσφαιρο, αν δεν σκοράρεις, δεν μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα. Σίγουρα προσπαθούμε όλοι μαζί με τον προπονητή να δουλέψουμε σκληρά, να βελτιωθούμε και να κάνουμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και εμάς χαρούμενους. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα ξέσπασμα, ας πούμε, να πάρουμε τα πάνω μας στην ψυχολογία και θεωρώ ότι στην πορεία τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Σε 5 παιχνίδια στους ομίλους έβαλε 2 γκολ τα δικά του. Τελικά ήταν η αιτία για τον αποκλεισμό του, για την αμία να σκοράρει και τι φταίει γι' αυτό. Θεωρώ ότι έχει παίξει ρόλο και η τύχη, γιατί αν θυμάστε στο πρώτο παιχνίδι με την Καμπάλα είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε την νίκη, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο παιχνίδι με την Dortmund κερδίζαμε 1-0 μέχρι τα τελευταία λεπτά και τελικά έληξε 1-1 και αν δείτε το χθεσινό παιχνίδι της Dortmund με την Krasnodar, υπό κανονικές συνθήκες η Dortmund θα μπορούσε να έχει κερδίσει και 4-0, αλλά στο ποδόσφαιρο αν δεν μπορείς να σκοράρεις, μπορείς να κερδίσεις και παίζει ρόλο η τύχη, δεν είναι πάντα δίκαιο το ποδόσφαιρο. Εντάξει, το παιχνίδι με την Krasnodar ήταν δύσκολο. Η Krasnodar είναι μια πολύ καλή ομάδα και δεν καταφέραμε να πάρουμε βαθμούς από εκεί. Αλλά θεωρώ συνολικά ότι κάναμε κάποια καλά παιχνίδια στο Europa League. Είχαμε καλή απόδοση και αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα που τελείωσε για μας οι πιθανότητες να προχωρήσουμε στη διοργάνωση είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να εμφανιστούμε καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση. Έχω το συμβόλαιό μου με τον ΠΑΟΚ. Είμαι χαρούμενος εδώ. Έχω άλλα 2 χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά γιατί πολλοί κάνουν ίσως πολύ αυστηρή κριτική στον Έρικ Σάμπερ. Λένε δηλαδή ότι δεν έχει παρουσιάσει αυτά που παρουσίασε στη Σπάρτα. Επειδή ο ίδιος είναι συμπατριώτης του, το ζει, ξέρει μόνο σλοβακικά. Θα ήθελα λίγο να μας πει ποια είναι η άποψή του και αν πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνο σε αυτό το παιδί. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι να φύγεις από την πατρίδα σου για πρώτη φορά. Και ο Έρικ έφυγε από τη Σλοβακία για πρώτη φορά πριν από λίγο διάστημα. Εγώ δεν έχω ξεχάσει και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ πώς ήταν όταν 15 χρονών έφυγα για πρώτη φορά από το σπίτι μου. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Και το ίδιο μπορεί να ισχύει τώρα και για τον Έρικ, γιατί για εκείνον είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται
εκτός Σλοβακίας. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Σίγουρα μπορεί να έχει πολύ ταλέντο, μπορεί να μην το έχει δείξει μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ και αυτό θα φανεί στο μέλλον. Πρέπει να πάρει το χρόνο του, να προσαρμοστεί στα δεδομένα στην Ελλάδα και στη ζωή και στο πώς είναι το ποδόσφαιρο σε χώρες εκτός Σλοβακίας. Θεωρώ ότι θα είναι παράλογο να ζητάμε από τον Έρικ μέσα σε δύο μήνες να γίνει ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στη συνέχεια. Χθες ο Παδί κάποια στιγμή το έριξαν και στην πλάκα λίγο στο χιούμορ για να ξεπεράσουν τη δύσκολη κατάσταση στην ομάδα και τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Φωνάζαν σε θύματα σαν να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Η εικόνα όμως της Τούμπας είναι άδεια. Φοβάται ότι αν δεν αλλάξει τώρα άμεσα τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις νίκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να ξανακερδίσει τον κόσμο. Δηλαδή, μήπως είναι το πιο κομβικό κομμάτι τώρα να μην έχει τελειώσει η χρονιά. Σίγουρα καταλαβαίνω τον κόσμο και αν εξαιρέσουμε το χθεσινό παιχνίδι, η εμφάνισή μας τα προηγούμενα δύο δεν ήταν αυτή που θα έκανε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και λογικό είναι να είναι απογοητευμένοι. Θεωρώ ότι τώρα ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή για να κερδίσουμε ξανά τον κόσμο με τις εμφανίσεις μας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ακόμα και όταν έχουμε κάποιες δύσκολες στιγμές ή δεν παίζουμε καλά, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως κάποιες φορές αυτό να μην μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος και είναι λογικό. Αλλά μόνο με τη δουλειά και με την απόδοσή μας και τη μαχητικότητά μας μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Λέει ο προπονητής ότι έχω άντρες στα πολιτεία γιατί μόνο άντρες με τέτοια προσωπικότητα μπορούν να ανατρέψουν το σκορ. Μετά το μάτς με τον Πανετολικό είπε ότι όποιοι δεν αντέχουν, με πρώτο τον ίδιο φυσικά, να ασχοληθούμε με το παλέτο. Είχε δίκιο, ήταν υπερβολικός, τους άγγιξε, θα ήθελα να το σχολιάσει. Είναι καθαρά θέμα του προπονητή. Όταν δηλώνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε εμείς να πούμε το οτιδήποτε. Είναι γεγονός ότι η απόδοσή μας στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν καλή, αλλά αυτό που λέει ο προπονητής είναι καθαρά απόφασή του και δεν μπορούμε εμείς ως ποδοσφαιριστές να το σχολιάσουμε. Είναι αλήθεια ότι στον πρώτο μου χρόνο στον ΠΑΟΚ έπαιζα ως εξτρέμ. Αυτή τη σεζόν με το σύστημα αυτό αγωνίζομαι ως center for και προσπαθώ πάντα να πετυχαίνω γκολ για να δημιουργώ ευκαιρίες. Είναι μια θέση η οποία μου αρέσει, μου ταιριάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν θα διαλέξω εγώ τη θέση μου, ας πούμε, στην Εθνική παίζω ως δεξής μέσος. Μπορώ να παίξω οποιαδήποτε θέση με χρειάζεται ο προπονητής και η απόφαση είναι καθαρά δική του.